Εντάξει. Λοιπόν, θα σου πω ένα μυστικό, ένα προσωπικό μυστικό με το οποίο μπορείς να ελέγξεις τη συμπεριφορά μου. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να με κάνεις να αγνοήσω το άρθρο σου είναι να γράψεις ότι αναφέρεται σε κάτι που σαρώνει στο διαδίκτυο. Είναι εντάξει, γραφή, ωραία. Δείτε τον πιγκουίνο τραγουδιστή όπερας που σαρώνει στο διαδίκτυο. Ακούστε τις δηλώσεις της Μαντόνα που κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Επειδή το ίντερνετ έχει σφαιρικό σχήμα ή κυλινδρικό, είναι ένας απλός κύκλος. Και ναι, το έχω ξαναπεί αυτό το αστείο και θα το ξαναπώ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αντιδρώ έτσι. Μπορεί επειδή έχω ένα πρόβλημα με τις διαφημίσεις. Μπορεί επειδή όταν προσπαθούν να με δελεάσουν λέγοντας πως κάτι αρέσει σε πολύ κόσμο, ενεργοποιείται αυτόματα ένα force field που έχω κατασκευάσει για να με προστατεύει από τις μαλακίες. Και οι διαφημίσεις πού κολλάνε, ρωτάς εσύ, κάνοντας ότι δεν ξέρεις. Μα και οι διαφημίσεις αποτελούν μέρος του ίδιου προβλήματος. Χρησιμοποιούν παρόμοιες τεχνικές για να μας χειραγωγήσουν, έτσι ώστε να αγοράσουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ή οτιδήποτε προωθούν τέλος πάντων. Πράγμα ψιλοθεμητό, αν σκεφτούμε ότι θέλουν να πουλήσουν πράγματα, έτσι. Δηλαδή, θεμητό είναι όταν προσπαθούν να μας πείσουν ότι ξέρω εγώ τα δικά μας ράφια είναι καλύτερα, γιατί εκεί θα μπορείς να βάλεις περισσότερα από τα κεφάλια των εχθρών σου που έχεις συλλέξει και αντέχουν περισσότερο βάρος. Αρχίζουν και περνάνε τα όρια της χειραγώγησης όταν λένε ότι πάρε τα δικά μας ράφια γιατί θα είσαι ένας μαλάκας και μισός αν δεν τα πάρεις και θα σε κοροϊδεύει ο κόσμος. Εκεί που αντανακλαστικά κλωτσάω σαν γάτα που την ακούμπησες 6 χιλιοστά χαμηλότερα από το επιτρεπτό όριο στην κοιλιά της, είναι όταν μου λένε ότι αυτά τα ράφια αγόρασέ τα γιατί τα έχει αγοράσει όλος ο κόσμος. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και όταν κάτι σαρώνει στο διαδίκτυο. Μπορεί να είναι κάτι που θα μου αρέσει αν το δω, αλλά είναι πιο σημαντικό για μένα να αποφύγω να σαρωθώ από αυτό το πράγμα που σαρώνει. Έτσι για σπάσιμο, για τη γαμημένη την αντίδραση. Επειδή είμαι κι εγώ στο διαδίκτυο, αλλά έμεινα όρθιος, ασάρωτος, αμαντάριστος. Και εσύ βγήκες μαλάκας επειδή ισχυρίστηκες ότι αυτό που παρουσιάζεις δεν ξέφυγε από καμία οθόνη. Πώς σου φαίνεται τώρα? Γράφουμε. Κάτσε να δω. Αυτό γράφει. Ωραία. Και ακόμα περισσότερο μου κάνει τον εγκέφαλο να κουδουνίζει η επιλογή των ίδιων λέξεων ξανά και ξανά. Σαρώνει, κάνει θράψη, σαν μαλακισμένο σλόγγαν από μια κολοδιαφήμιση που την άκουσαν τα παιδάκια και την επαναλαμβάνουν και κάθε φορά που ακούγεται γελάει όλη η παρέα. Χω, αυτή είναι η αγαπημένη μου διαφήμιση! Χω, αυτή είναι η αγαπημένη μου διαφήμιση! Καλύτερο αυτό, ε. Και αυτές οι διαφημίσεις με τα αρώματα. Πότε είναι μια παλαβή που κάνει γκριμάτσες και χτυπιέται πάνω κάτω μέσα σε ένα μέγαρο. Πότε είναι ο Τζόνι Ντεπ που πάει και σκάβει στην έρημο. Άρωμα διαφημίζεις, ρε φιλαράκι. Λίγα για τον Τζόνι Ντεπ. Τι? Λίγα για τον Τζόνι Ντεπ. Γιατί δεν βάζεις μια τύπισσα να ψεκάζεται λίγο και μετά να έρχεται ένας νταγλαράς να την πλησιάζει, να κάνει ένα. Και να λέει: ωραία μυρίζει. Κολόνια μυρτό. Ωραία μυρίζει. Άρωμα διαφημίζεις γαμό τις πολεμίστρες του Γκρίφιντορ, πόσο δύσκολο είναι! Πάμε! Και τέλος πάντων, αυτή είναι μια εντελώς προσωπική ματιά σε ένα ζήτημα που ίσως μου τις πάει λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Αλλά τα ένστικτά μου είναι λίγο περίεργα όταν η δημοφιλία κάποιου πράγματος παρουσιάζεται σαν προτέρημα. Πόσο μάλλον όταν χρησιμοποιούνται και τυποποιημένες φράσεις για να περιγράψουν το μέγεθος αυτής της δημοφιλίας. Καταλαβαίνω ότι δημοφιλές δεν σημαίνει απαραίτητα κακό, αλλά δεν σημαίνει ούτε καλό. Απλώς προτιμώ να αποφασίζω εγώ για τον εαυτό μου. Αν κάποιος μου έλεγε πριν από 3-4 χρόνια «Δες τη νέα σειρά που σαρώνει στις τηλεοράσεις», ίσως να μην είχα δει ποτέ Game of Thrones ή Breaking Bad. Και αυτές ήταν οι σκέψεις μου πάνω στο θέμα. Ελπίζω να έβγαλες νόημα. Όπως και να έχει, πρόσεξε τώρα την ειρωνία. Κάνε like, κάνε subscribe, κάνε κοινοποιήσεις, γράψε και σχόλιο. Κάνε αυτό που σου λέω δηλαδή. Όταν το κάνω εγώ είναι αλλιώς. Κολόνια μυρτό. Ωραία μυρίζει. Cut.